Πάμε ρε Συνικό. Συναγωνιστές της ειρήνης, εργαζόμενοι, νέοι και νέες, η φετινή μας πορεία καταλήγει συμβολικά στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για να μας θυμίζει πως 20 χρόνια πριν ένα κύμα αγωνιστών, άνδρες, γυναίκες, τα παιδιά με κόκκινες σημαίες, αψηφώντας το στρατό του ΝΑΤΟ, έμπαιναν μπροστά στα φορτηγά και τα τρένα τους, ξεσηκώνοντας τον λαό κατά του πολέμου στη Ιουγκοσλαβία και τη συμμετοχή της πατρίδας μας σε αυτόν. Πέρασαν 20 χρόνια από τότε και όλα αυτά τα χρόνια με ψέματα ταΐζουν τους λαούς για να μπορούν να επαναλαμβάνουν τα εγκλήματά τους και σε νέες πατρίδες και σε νέους λαούς. Από τον ιδρώτα που μας κλέβουν φτιάχνουν τα κανόνια τους. Από το κλεμμένο μας ψωμί είναι φτιαγμένες οι έξυπνες βόμβες τους. Και για πληρωμή μας ετοιμάζουν βόλια να μας ρίξουν. Καλλιεργούν ψεύτικες προσδοκίες στο λαό μας για τη δίκαιη ανάπτυξή τους, για τη δίθεν σταθερότητα στην περιοχή. Παρουσιάζουν την ύπαρξη των ευρωατλαντικών βάσεων και των στρατευμάτων τους ως παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. Επιχειρούν με κάθε τρόπο να αμβλύνουν τα αντιπολεμικά, αντιπεριαλιστικά αισθήματα του λαού μας. Η φρικτή όμως πραγματικότητα δεν μας επιτρέπει να ξεχάσουμε. Αμέτρητοι οι νεκροί, εκατομμύρια οι ξεριζωμένοι από τα σπίτια και τις πατρίδες τους, φαμίλες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και μικρά παιδιά μόνα τους, θύματα ενός βάρβαρου συστήματος, ενός συστήματος που διπλά συνεχίζει να τυραννά τα θύματά του, ακόμα και σαν πρόσφυγες και μετανάστες, που στείνει σιδερένια φράγματα, εμποδίζοντάς τους να φτάσουν στον τόπο προορισμού τους, που ευτελίζει την αξιοπρέπεια της ζωής χιλιάδων ανθρώπων, κρατώντας τους φυλακισμένους σε άθλιους χώρους και κάτω από απάνθρωπες συνθήκες. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ξεπλύνει τα εγκλήματα των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθεί να σκεπάσει τα ουρλιαχτά των εκατομμυρίων θυμάτων τους που ακόμη ακούγονται από το βάθος δεκαετιών, που έρχονται από το μακρινό Βιετνάμ και την Κορέα, από τη Χιλή και τον Παναμά και από πιο κοντά, από τη μαρτυρική Παλαιστίνη, από το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ιεμένη, τη Λιβύη, τη Συρία, την Ουκρανία και τη διπλανή μας Ιουγκοσλαβία.